Ως εγκληματική ενέργεια ερευνούν οι ρωσικές αρχές την υπόθεση της δολοφονίας δημοφιλού στρατιωτικού φιλοκαθεστωτικού μπλόγκερ μετά από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη. Ο Βλάντλεν Τατάρσκι σκοτώθηκε ενώ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μια γυναίκα τον πλησίασε και του έδωσε ένα κουτί που στη συνέχεια εξεράγει. Τουλάχιστον 20 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 6 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Κάποιος είπε ότι μια γυναίκα θαυμάστρια του έδωσε ένα ειδόλιο. Μετά από αυτό, σε περίπου 3 έως 5 λεπτά, έγινε μια έκρηξη, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Ο κατακόσμων Μάξιμ Φόμιν ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Σε αντίθεση με άλλους Ρώσους στρατιωτικούς blogger, ο Τατάρσκι έδινε ανταποκρίσεις από την πρώτη γραμμή της Ουκρανίας και είχε επικρίνει τους Ρώσους στρατηγούς που διευθύνουν τον πόλεμο. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τον Τατάρσκι υπέρμαχο της αλήθειας, επέκρινε την απουσία αντίδρασης από τη Δύση και έδειξε το Κίεβο υπεύθυνο για την επίθεση.